Αριστοτρίτη, πιέντουτη τώρα. Πιέντουτη τώρα. 26 και 7. Πρέπει να 2. 2. 2024. Α, Παναγία μου, καλή χρονιά. Ήρθε ο νέος χρόνος. Happy New Year, αγάπη. Ένα κάνουμε σαν κοινούς που πριν να έρθει ο καινούριος χρόνος, κάνουν Παναγύριν ό,τι είστε. Α, Παναγυρίζω ελάκι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ξεκινούμε. Ξεκίνησε. Είναι λίγα πρόπτωτο. Είναι η ώρα του παιδιού, Αριστοτρίτη. Είναι... Δεν το καταλάβατε αυτό το πράγμα, αλλά... Είναι η επιστημονική μας υπευθύνη. Είναι η απρόπτα του φακού. Δεν μου λέει ότι ανοίγει την κάμερα. Αν την ανοίγει χωρίς να μου το πει. Αφού κάνει μπιπ εμένα μου. Πόσα μπιπ που γίνονται εδώ μέσα που να ακούσω. Ούτε ένα μπιπ δεν ακούς. Ναι, τέλος πάντων. Αχ, τη γλυκούλα που είναι. Πολύ καλή, την αγαπώ. Ναι, θέλεις να έρθει ο Λάκης εσύ τώρα. Τι θα μας πει σήμερα? Θα σας πω για τη σχέση διπολικής και αναρχισιστικής διαταραχής. Όπως βλέπετε, έχω ταιριάξει τα θέματα με τις μέρες. Δηλαδή, την επόμενη το Χριστουγέννο σας μιλήσαμε για την ψυχολογία του κακού και την επόμενη της Πρωτοχρονιάς σας μιλήσαμε για την διπολική διαταραχή και την αναρχισιστική. Μάλιστα. Ναι. Είναι όλο δικό σου το πάλι. Είναι για να μην λένε ότι κάνουμε θέματα γλυκανάλατα. Κατάλαβες. Εγώ είμαι εναντίον του γλυκανάλατος θεμάτων, ούτως ή άλλως. Το ξέρω. Να ευχηθούμε καλή νέα χρονιά, αμήν Παναγία μου. Δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί κάθε φορά που λέμε κάτι παραπάνω κάτι γίνεται, οπότε προχωράμε στο θέμα μας. Λοιπόν, η σχέση διπολικής και ναρκισιστικής διαταραχής μπορεί να μπερδευτεί. Γιατί όταν οι άνθρωποι που έχουν έτσι διπολική διαταραχή, που είναι διαταραχή διάθεσης, και οι άνθρωποι έτσι αυτοί μπορεί να έχουν είτε υπερβολικά καλή διάθεση, είτε υπερβολικά κακή διάθεση, όταν είναι σε κατάσταση μανίας, τα συμπτώματα τους μπορεί να συγχυστούν με ναρκισιστικά χαρακτηριστικά. Γιατί οι άνθρωποι που είναι σε μανία έχουν αυξημένη αίσθηση σπουδαιότητας και έλλειψη συναίσθησης. Και μέσα από αυτήν την έτσι ανάλυση θα πούμε ότι ο ναρκισισμός δεν είναι σύμπτωμα της διπολικής διαταραχής. Αμπράβο. Αμπράβο. Πες το, γιατί εγώ είμαι τσαντισμένη με τους ανθρώπους οι οποίοι ανακατεύουν πράγματα που δεν ανακατεύονται. Η ψυχική υγεία είναι άλλο πράγμα. Το ηθικό σου ποιόν, ο χαρακτήρα σου και η προσωπικότητα σου είναι άλλο πράγμα. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει διπολική διαταραχή, μπορεί να έχει οριακή διαταραχή προσωπικότητας, μπορεί να έχει κάποια ψυχοτική διαταραχή, μπορεί να έχει κάποια κατάθλιψη, μια άλλη διαταραχή συναισθήματος και παρόλα αυτά να είναι ένας άνθρωπος καλός, καλοήθης, ηθικός, φιλικός, αγαπητικός και να μην είναι επικίνδυνος ως προς τους άλλους. Μπορεί όμως κάποιος να μην έχει κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, να μην έχει, ξέρω εγώ, μια διαταραχή διαγνωσμένη ή αδιάγνωστη, να έχει όμως ναρκισισμό και είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος για τους συνανθρώπους του. Συνέχισε. Μάλιστα. Καθιάστηκα πάλι. Έχουμε πει ότι δεν είναι σύμπτωμα διπολικής διαταραχής. Μπορεί να φέρεται ναρκισιστικά εξαιτίας των συμπτωμάτων της διαταραχής του, της διπολικής διαταραχής. Που μοιάζει έτσι με την, επειδή είναι στην ομάδα Β, έχει... Είναι ένα στυλ καλοήθους ναρκισισμού όμως αυτό που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μανιακό ή υπομανιακό επεισόδιο. Δηλαδή δεν είναι ο ναρκισισμός του στυλ κάνω ζημιά στους άλλους και δεν με νοιάζει. Είναι ένας ναρκισισμός του στυλ εγώ είμαι και κανείς άλλος, αλλά σε ένα επίπεδο φαντασιακό. Υπάρχει και... ένα αίσθημα αλαζονίας, το οποίο μπορεί να μπερδευτεί με αυτήν την έτσι, ναρκισιστική υπεροχή. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τα αυξημένα επίπεδα ενέργειας όπου ναι. Όταν βλέπουμε έτσι έναν άνθρωπο ζωντανών, ενεργητικών, θαμπωνόμαστε να πω αυτήν την ενέργεια. Και νομίζω ότι αυτό που θα χαρακτήριζα τον άνθρωπο που βρίσκεται σε μανιακό επεισόδιο ότι έχει μια μεγαλεπίβολη αυτοαντίληψη. Ναι. Όχι... Έναν. Εγώ όταν μπορώ όλα, βασικά. Μια ναρκισιστική υπεροχή. Εγώ όταν μπορώ όλα. Μου έλεγε η μάνα μου μια ιστορία μου. Πήγαμε μια φίλη τη που είχε διπολική. Σε μια φάση που είχε υπομανιακό επεισόδιο. Πήγαν να μαζέψουν φύλλα από τα μπέλια για να κάνουν του ντολμάδε.
Και λέει, μάζεψε πολύ περισσότερα από τις υπόλοιπες φίλες, γιατί ακριβώς ήταν σε αυτήν την πολύ έντονη ενεργητικότητα. Αλλά πρόκειται για μια γυναίκα πάρα πολύ γλυκιά και καλή. Καμία σχέση, ας πούμε, με κακία. Δηλαδή, αυτόν το. Υπερενεργητικότητα, η οποία φυσικά έχει να κάνει με τη βιοχημία του εγκεφάλου και γι' αυτό πρόκειται για διαταραχή διάθεση ή διπολική διαταραχή που πάει από το έναν άκρο που είναι η βαριά κατάθλιψη, στο άλλο άκρο που είναι η υπερβολική ενεργητικότητα που δεν κοιμούνται, μιλούν ασταμάτητα κλπ. Ναι. Απλά έχουμε παρατηρήσει ότι επειδή ζούμε στην εποχή του ναρκισισμού, είναι πολύ εύκολο να μπερδευτούμε και να λέμε ότι όλοι είναι νάρκισοι. Ναι, ναι. Δεν είναι όλοι νάρκισοι, ναι, είναι οι περισσότεροι. Δεν είναι όλοι νάρκισοι, είναι οι περισσότεροι. Θεάρα Αριστονίκ. Έχεις να μας πεις και άλλα. Αυτά. Είπα μέρα που είναι να είναι μικρό το δεύτερο. Ήταν ένα σύντομο βίντεο που διαχωρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν ψυχικές διαταραχές. Εγώ, για παράδειγμα, έχω κατάθλιψη, η οποία είναι υποθεραπεία, γι' αυτό με βλέπετε καλά. Έχω λίγο νοσυντή. Παλιότερα είχα και διατροφική διαταραχή. Τέλος πάντων, τους ανθρώπους που έχουν ψυχικές διαταραχές, που είναι ένα θέμα υγείας, από τους ανθρώπους που έχουν κακές προσωπικότητες, κακοποιητικές προσωπικότητες, εναντιωματικές, ναρκισιστικές προσωπικότητες, κακοήθεις προσωπικότητες. Δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν θέματα ψυχικής υγείας ή εντός εισαγωγικών ψυχικά ασθενείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα κολόπεδα. Γεια σας. Bye. Bye.